εγώ να μετακομίσω. Πάω να μπω στην παρέα, στην ανδροπαρέα αυτή, που κανονικά έπρεπε να ήταν όλη η ανδροπαρέα εδώ. Αλλά είπαμε να χαρούμε έστω τους το 50%, δύο. Το 50%. Δεν επιτρέψαμε εμείς τους άλλους να έρθουν, δηλαδή. Γιάννη, πάλι μαζί εμείς. Τι είναι. Δεν έπρεπε να φύγω την άλλη φορά, ασκημόμουν εδώ. Έλατε. Αφού σε λίγες μέρες έβγαινε και η ταινία. Γεια σου, Ελένη. Τι μου κάνεις, Νίκο μου. Καλώς ήρθες. Έχω πολύ καιρό να σε δω. Ναι. Για να πω την αλήθεια, νομίζω τελευταία φορά στη Χαλκιδική τυχαία σε πέτυχα. Έχεις τρομερό. Τα λέω καλά. Τρομερό, ε. Και βγάλαμε και φωτογραφία. Και βγάλαμε και φωτογραφία, ακριβώς. Εγώ νομίζω δεν είχα συναντηθεί, οπότε. Τόσα χρόνια που έρθει μια φωτογραφία μου, λένε δεν έχω βγάλει. Άσε ρε Γιάννη. Πάμε κατευθείαν να εσύ σκέφτεσαι αμέσως ποια είναι η επόμενη δουλειά πρέπει να πάει να κάνει. Έρχεσαι εδώ και λες: έχω τότε γύρισμα. Μετά έχω πρόβα να φύγω στο θέατρο και ένα μωρό να προλάβω να σκατζάρω για να πρέπει να γίνει η γυναίκα μου. Δηλαδή εσύ είσαι μονίμως. Για να έρθω σήμερα εδώ. Για να έρθω σήμερα εδώ. Γίνανε. Δηλαδή, καταρχήν ήμασταν Θεσσαλονίκη. Τι κάνατε. Ήταν η πρεμιέρα τη ταινία αυτή το βράδυ. Χθες το βράδυ ήσασταν Θεσσαλονίκη και ήρθατε σήμερα. Ναι, πετάξαμε το πρωί. Με καθυστέρηση μία ώρα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τίποτα, χαρά μα. Δεν μπορούσατε εσείς να έρθετε πάνω. Αναγκαστικά. Προχτές έγινε στην Αθήνα, χτες στη Θεσσαλονίκη και από αύριο παίζετε στα σινεμά. Και τη Δευτέρα στην Κύπρο. Ωραία. Να πούμε γιατί πράγμα μιλάμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο που έχει δει τα τρέιλερ, έχει ακούσει για την ταινία, αλλά δεν ξέρει και πολύ συγκεκριμένα τι γίνεται. Λοιπόν, να. Σωστά. Σωστά, εδώ. Λοιπόν, Bachelor. Είναι μια χαρούμενη, φρέσκια κωμωδία που είναι μια ντροπαρέα που ένας εκ των αθώων, εγώ παντρεύομαι και γίνεται ένα μπάτσελορ στη Θεσσαλονίκη. Ποια παντρεύεσαι? Την Καταρίνα την Καιρονικολού. Πολύ ωραία. Και ωραίο κορίτσι γίνεται να ζήσετε. Ευχαριστώ. γίνεται ένα μπάτσελορ λοιπόν, το οποίο φέρνει διάφορες καταστάσεις που δημιουργούνται σε κάποια μπάτσελορ, τραβηγμένα λίγο τα μαλλιά έστω. Είσαστε φίλοι στην ταινία. Ναι, είμαστε κολλητοί. Να σε προλάβω γιατί κάτι έχει ξεχάσει πάρα πολύ σημαντικό. Ο Γιάννης στην ταινία παίζει έναν νεκροθάφτη. Ο οποίος έχει, ναι, θα σου πω, έχει κληρονομήσει την επιχείρηση του πατέρα του, ενώ όταν ήταν μικρός έλεγε εγώ ποτέ κλπ. Το έχει λίγο, το έφερε βαρέως. Τέλος πάντων, όχι μόνο το κάνει, αλλά το κάνει και καλά. Είναι πολυεθνική την έχω κάνει. Αποθάψει εγώ κόσμο. Γιάννης, βλέπω. Χρυσός. Το χρυσό φτιάρι. Ο νούμερο ένα εχθρός του στη γη, ενώ δεν θέλει να είναι εχθρός, ο άλλος θέλει να γίνει εχθρός του, είναι ο υποψήφιος πεθερός του. Δηλαδή, ο κύριος Ζουγανέλης. Ο οποίος τον βλέπει και τον ψυχαίνεται, τον μισεί. Γιατί θα πάρει την κορούλα του, τη μονάκριβη. Και λέει εγώ, ο Κολοτούρος, ποιο είναι το μικρό του? Αριστίδης Κολοτούρος, κορυφαίος χειρουργός. Θα δώσω την κόρη μου στον νεκροθάφτη. Είναι χειρουργός. Ναι, και τι χειρουργός. Γίνεται, εγώ περιμένω να αποτύχει αυτός για να πάρω πελάτη εγώ, καταλαβαίνεις. Ναι. Έχουμε μια συνεργασία σε αυτό. Είναι αυτή η σχέση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους διαδρόμους του νοσοκομείου, έτσι ώστε να επωφεληθεί από τυχόν λάθος που ο Κολοτούρος νομίζει ότι δεν το κάνει ποτέ, αλλά όλο και κάτι του ξεφεύγει. Ναι. Και υπάρχει μια σκηνή στην αρχή που τρέμει το χέρι όταν σκέφτεται πού θα δώσει την κόρη του. Ναι. Πάει ο ασθενής. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η εχθροπραξία που έχει τεχνητά δημιουργηθεί από τον Ζουγανέλη δημιουργεί και το πρόβλημα, ενώ η Γερονικολού το έχει προκαλέσει αθελά της, γιατί λέει να μην τον ευχαριστήσω, να μην του οργανώσω μια ωραία συνάντηση με τα φιλαράκια που βρίσκει στην ατζέντα. Έναν έναν τους τηλεφωνεί και είναι ο Βυσκαδουράκης, ο Βουρλιώτης και ο Τότσικας. Και έτσι λοιπόν. Είσαστε βάζει... τόσο διαφορετικοί εσείς τα τρία φιλαράκια, μα δεν έχετε καμία σχέση. Ενώ για μας που σας ξέρουμε τον καθένα ξεχωριστά. Πρώην διευθυντή τη Θεσσαλονίκη, ΤΕΗ, στη Σύνδο. Και βρισκόμαστε με αφορμή αυτό που λέει ο Θοδωρής, με παρότριση τη μέλουσα νύφη, τη Κατερίνα, να κάνουμε ένα μπάτσελορ. Και από εκεί ξεκινάει η περιπέτεια. Ναι. Πώς ξεκινάει? Ξεκινάει διότι συναντιούνται στο σπίτι. Στο σπίτι που ανήκει στην Κατερίνα. Του ζευγαριού. Του ζευγαριού. Συζούν. Ναι, δεν το πάνε για ένα μπάτσελορ έτσι οργανωμένο σε κλαμπ, εκεί που πάνε, εν πάση περιπτώσει, περισσότεροι να κάνουν. Όχι, είπαν να μαζευτούν να πιούν στο σπίτι, ας πούμε. Απλά να μαζευτούν. Και η γυναίκα μαζί. Στο σπίτι. Όχι. Μόνοι τους. Έχει πάρει τα τηλέφωνα, είναι πολύ σωστή. Και η ίδια δεν θα είναι παρούσα. Αλλά με κάποιον τρόπο ο υποψήφιος πεθερός σου μπλέκει σε αυτή την ιστορία και έτσι εκεί που κουβαλάμε και τον πεθερό στο σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Δημιουργείται μία κόντρα ανάμεσα στους τέσσερις φίλους και στον μέλλον πεθερό. Ναι. Και από αυτή την κόντρα, πάνω στο ποτό, αποφασίζουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη για να αποδείξουν οι μεν στον δε ποιος μετράει περισσότερο. Ναι.
Αυτό είναι. Παίρνουμε την νεκροφόρα του Γιαννάκη εδώ και πηγαίνουμε η πεντάδα. Καρφί πήγαμε, μια ευθεία, ναι. Ειδικά στην ανοιχτωσιά πάει. Σε πληροφορώ ότι η νεκροφόρα αυτή που οδηγούσα, εκτός ότι είναι πανάκριβη, ντρέπεσαι να μπεις μέσα. Μη μου λες τέτοια. Είναι λιμουζίνα απίστευτη. Μα όσοι μπαίνουν δεν είναι ζωντανοί. Ναι, άρα δεν ντρέπονται. Ναι, δεν υπάρχει και. Δεν μπορούν να το κινήσουν και να θέλουν. Και πάει και γρήγορα. Μιλάμε για 130-140. Δεν μπορεί να πάει, δεν έχει κόφτες τίποτα. Δεν πάει. Εσύ δεν τα είχαμε ρωτήσει αυτά. Για πες μας. Όχι, δεν το πατάς, πάει. Λες, ναι. Όταν μπήκα μέσα σε αυτό, λες ότι μπορείς να το κάνεις και τροχόσπιτο. Να μένεις πίσω, να κοιμάσαι κανονικά και να σου πει. Για να σου θυμίσω ότι εσύ μπήκες μπροστά και ο Τότσικας. Εμείς μπήκαμε πίσω, αγκαλίτσα. Αυτό το έχω ξεχάσει. Με το ζουγανέ. Εγώ δεν μπήκα πίσω τότε. Και με το βυσκαδουράκι. Οι τρεις, αγκαλίτσα. Ποιος κάθισε στη μέση. Στη μέση κάθισε ο Ζουγανέλης, από τη μία πλευρά ο Θανάσης, ο Βυσκαδουράκης και από την άλλη εγώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι και λίγο, χώρα για παντού, Βυσκαδουράκης, είναι και λίγο στενάχωρα εκεί, οπότε σφινωθήκαμε. Okay, δεν είναι το στενό του πράγματος, είναι η ανάμνηση ότι εδώ πέρα ποιος έχει μπει, ας πούμε, ότι έχουν μπει και άλλοι εδώ μέσα, δεν είμαι μόνος, αλλά είναι η χαρά του ότι εγώ θα μπω και βγαίνω μετά. Όχι, η αλήθεια είναι ότι όταν μπήκαμε μύριζε ντετόλ. Είναι ναι. Αλήθεια ότι όχι, δεν ήταν... Τι ωραία κουβέντα που ήταν να μιλήσουμε για το μπάτσελο. Νίκο, εσύ έχεις ξαναπαίξει ταινία. Έχω ξαναπαίξει ένα ρόλο στη Λούφα και Απαλλαγή, στο I-4. I-4. Και κάποιους μικρότερους ρόλους σε άλλες ταινίες, όπως το Poker Face με το ναι, Δήμα. Έχεις δηλώσει ότι σε ενδιαφέρει η υποκριτική εξίσου με τη μουσική, τόσο ψηλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και όταν... Και είμαι και τυχερός, γιατί σε όλα αυτά τα πράγματα που έχω κάνει, έχω βρεθεί και δίπλα σε πολύ καλούς καλλιτέχνες που τους αρέσει να... Και τα καταφέρνει και πάρα πολύ καλά. Είναι καλός, επίσης έχει μια σκηνή. Είναι πολύ επαγγελματίας, πολύ σωστός σε όλη τη συμπεριφορά, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και νομίζω και το γουστάρει κιόλας ότι έχει πορεία σε αυτό το πράγμα. Επίσης είναι αστείος, γιατί μπορώ να σου πω ότι ενώ έτσι δείχνει λίγο βλοσιρός, ξέρεις, ειδικά στις φωτογραφίες κλπ. Και το hip hop δεν ενέχει και πάρα πολύ χιούμορ και πλάκα. Έχει μια σκηνή που μέσα στην απίστευτη μέθη τους φοράει μια περούκα. Θυμάσαι την περούκα της Άσης, τη λίγο που την κάνουμε πλάκα, την Κατζαμπούμπου. Ναι, την Κατζαμπούμπου, τη μαύρη της γουρή, τη τεράστια. Είδα την ταινία στη Europa, την αίθουσα, στο Μολ. Που είναι, δεν θα είναι 10 μέτρα η οθόνη, ξέρω εγώ λέμε. Η περούκα ήταν τα 8 μέτρα μαζί με το κεφάλι του Νίκου. Ήταν τεράστιο και μπαίνει μπροστά από όλους τους άλλους. Μόνο η περούκα σε ενόχλησε σε εκείνο το πλάνο. Ειδικά με τη φούστα του μπαλέτου δεν σε πείραξε. Λέει για το πλάνο που στην πόρτα που πάμε να ακούσουμε όλοι και ξαφνικά έρχεται ένα σόγκος χρακ και κλείνει όλο το πλάνο, ας πούμε. Ναι, είναι ένα στιγμιότυπο που οι τέσσερις φίλοι έχουν. Μην πεις τι κάνουν οι τέσσερις φίλοι εκείνη τη στιγμή. Ναι, παιδιά, συγγνώμη, τέσσερις φίλοι καλά κάνουν και τα πίνουν. Έχετε και το πεθερό μαζί και πίνει κι αυτός. Όχι. Αυτός μας δεν θα μπλέξει μαζί μας στο όλο το γλέντι του πράγματος. Μα μαζί σας στο αυτοκίνητο σε εκείνο που φύγει. Αλλά μετά θα φύγει, λέμε. Δυσκολία, μπορώ να σας διακόψω λίγο. Ναι. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Α, σωστά. Αχ, σε ευχαριστώ. Νίκο, επαγγελματίας. Να πάμε όμως. Καλά που το ήξερε. Τι ωραία μου τα λέτε όλα αυτά. Λέγω, είμαι άνθρωπος της εικόνας. Μπορούμε να δούμε τρέιλερ. Για να δούμε. Ε? Λοιπόν, πάμε να δούμε το τρέιλερ της ταινίας. Ποιος? Ο Αντώνης. Ο παππούλας. Ο κολλητός μου. Παντρεύεται ο Αντώνης. Παντρεύεται ο Αντωνάκης. Παντρεύεται! Έκπληξη, ρε! Τι έγινε, πώς και αυτό το ξαφνικό. Μα τηλέφωνε σε μια γλυκιά φωνούλα και μου λέει: θέλω να του κάνω μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη. Δεν θέλω να το πω μπάτσελο και βραβείο, αλλά να είναι πάντα τα παλιά. Η κόρη μου, αν θέλει να παντρευτεί έναν νεκροθάπτη, ας τον υπανδρευτεί. Εγώ φεύγω. Κανένας γάμος δεν αναβάλλεται επειδή βρέχει. Και ο δικός μας θα γίνει. Ακόμα και αν ρίξει, χαλάζει. Εγώ είμαι το πρόβλημα. Ο κύριος Αριστίδης έχει αϊπνίες επειδή δεν θέλει να παντρευτώ την κόρη του. Ο Αριστίδης. Ο Αριστίδης σε λατρεύει. Μπάτσελο! Αυτός ο γάμος είναι από το πρόβλημα. Ή καλύτερα, πάνω από το τόπο κύριε Αριστίδη! Θα σε σκοτώσω, βρε νεκρότροφε! Με πας μια Θεσσαλονίκη να δούμε. Έχω τον Αντώνη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας μου είναι στην ίδια νεκροφόρα με τον Αντώνη. Τις Θεσσαλονικές να φοβάσαι, αγάπη μου. Τι γίνεται, παιδιά? Πεταχτήκαμε Θεσσαλονίκη για μια μέρα. Παντρεύτηκες, Αντώνη μου. Για πάρτι δεν ήρθαμε! Καλοκαιρινό, έτσι το κάνουμε! Όχι, καλοκαιρινό, ρε παιδιά! Όχι, ρε παιδιά! Οριστείτε να μας κάνσουν!
Ωραία, μέρα και διάθεση. Τι σου λέω. Μπορώ να σε ένα το τηλεφωνικό, γιατί εκείνη την ώρα δεν κατάλαβα έτσι όπως το έβλεπα, τι έβλεπα. Δεν το πιστεύω. Ναι. Λοιπόν, η ταινία βγαίνει αύριο στους κινηματογράφους, άσχετα τώρα τι έγινε η επίσημη προχτές, θα δούμε τώρα και βίντεο. Κανονικά βγαίνει στους κινηματογράφους και όπως πάντα κάθε Πέμπτη από τη Village. Μάλιστα. Μπράβο μας. Λοιπόν, να δούμε λίγο και την πρεμιέρα πριν αρχίσουμε να λέμε δυο πραγματάκια ακόμα. Για να δούμε ποιοι ήταν προχτές. Παντρεύεται ο Αντώνης! Παντρεύεται ο Αντωνάκης! Παντρεύεται! Η νύφη κάνει ένα ολέθριο λάθος. Ενώνει ξανά τέσσερις φίλους που ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη και είναι έτοιμοι να γλεντήσουν με την ψυχή τους για ένα πάρτι λίγο πριν το γάμο. Το περίφημο Bachelor. Θέλω να του κάνω μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη. Δεν θέλω να το πω Bachelor και βλακίες, αλλά να ένα πάρτι από τα παλιά. Εγώ είμαι η πέτρα του σκανδάλου. Θέλω να με μουτζώσω, αλλά δεν πρέπει γιατί είναι πρεμιέρα. Γιατί δικιά μου ήταν η ιδέα για αυτό το περιβόητο Bachelor. Και ξαφνικά βρεθήκαμε, εγώ να μην ξέρω αν θα παντρευτώ και όλα πάνε θεόστραβα γιατί είμαι θεόχαζη. Τις Θεσσαλονικές να φοβάσαι αγάπη μου. Τι γίνεται παιδιά. Πεταχτήκαμε Θεσσαλονίκη για μια μέρα. Παντρεύτηκες Αντώνη μου. Το Bachelor προβλήθηκε για πρώτη φορά το βράδυ της Δευτέρας στα Village Cinema του The Mall Athens. Η κωμωδία του Αντώνη Σωτηρόπουλου σε σενάριο της Ρένας Ρίγκα συγκεντρώνει ένα all-star cast στη μεγάλη οθόνη με κεντρικούς ήρωες πέραν της Κατερίνας Γερονικολού, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, τον Αποστόλη Τότσικα, τον Θανάση Βισκαδουράκη και τον Νίκο Βουρλιώτη. Ελπίζουμε να αρέσει σε όλους, νομίζω θα περάσουν όλοι πολύ καλά. Είμαστε όλοι πάρα πολύ αστείοι, θέλω να πιστεύω. Όλα πήγαν πολύ καλά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, γελάσαμε. Βρεθήκαμε συναισθηματικά πολύ. Ακριβώς. Και δεν σας κρύβουμε ότι ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε τα γυρίσματα του Bachelor 2. Για πάρτι δεν ήρθαμε! Καλοκαιρινά έτσι το κάνουμε! Όχι καλοκαιρινό ρε παιδιά! Όχι ρε παιδιά! Είναι μεγάλη χαρά στην πρώτη μου μεγάλου μήκους να έχω ένα τόσο εξαιρετικό cast. Φτιάξαμε μια ρομαντική κομεντή με σκοπό να την απολαύσουν όλοι, όλες οι ηλικίες. Εγώ με τα παιδιά πέρασα πάρα πολύ καλά. Τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ και με βοηθήσανε και στην παρέα και στην υποκριτική και στο να δημιουργήσουμε μια όμορφη ταινία. Το cast της ταινίας συμπληρώνουν ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Τόνια Σωτηροπούλου, η Κατερίνα Τσάβαλου, ο Γιάννης Αϊβάζης και πολλοί ακόμη γνωστοί ηθοποιοί. Το Bachelor βγαίνει στις αίθουσες την 5η 1η Δεκεμβρίου. Γιατί τρώει σφαλιάρα ο Τότσικας, ξέρεις? Πώς να ξέρω, εσύ είδες την ταινία, εγώ πώς να ξέρω, δεν την είδα. Έχει ένα ενδιαφέρον συνήθειο. Τι? Τις κοπέλες που τον ενδιαφέρουν ερωτικά θέλει να τις δένει. Γιατί? Γιατί τον ενδιαφέρουν με αυτόν τον τρόπο. Και τελικά? Στο κρεβάτι τις δένει. Ναι. Ναι, αλλά γίνεται ένα λάθος και μπαίνει η πρώην με τη γυναίκα του με το γιο του. Και βλέπει τη δεμένη γυναίκα στο κρεβάτι, ο γιος. Ενώ ήταν η μέρα της επίσκεψης, ήταν η μέρα να έχει το παιδί. Κατάλαβες. Δεν μου λέτε, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη θα συμβούν όλα. Όχι, αυτός έχει συμβεί εδώ. Ναι, προσπαθούμε να μάθουμε και τι άνθρωποι είναι οι φίλοι, γιατί μαθαίνουμε κυρίως για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και το ποιόν του πριν παντρευτεί και σιγά σιγά μαθαίνουμε τα χαρακτηριστικά του. Τα οποία είναι ότι ο Τότσικας κάνει έναν γυμναστή, ωραίο παιδί που έχει περιστασιακές σχέσεις με πολλές και διαφορετικές γυναίκες. Εσύ πες μας μέσα στην ημέρα. Που... Εγώ κάνω τον Τζίμι, έναν εντελώς χαζό τύπο που ζει με τη μαμά του και με τη γυναίκα του, με την έγκυο γυναίκα του. Μαμάκιας τρομερός, ό,τι πει μαμά. Αλλά η σύζυγος αφρικανικής καταγωγής. Και η σύζυγος αφρικάνα. Αφρικάνα. Και η μαμά δεν θέλει καθόλου την μαύρη σύζυγο. Ούτε μα το... εδώ είναι έγκυος μας λες. Ούτε το μαύρο παιδί. Ναι, αυτό τι σημαίνει, ότι η μαμά επειδή είναι έγκυος τα θέλει. Ναι. Η μαμά μου, η Ευτυχία Φαναριώτη, η οποία είναι συγκλονιστική στο ρόλο αυτό. Φανταστείτε ότι η μητέρα μου, η πραγματική μου μητέρα, στην πρεμιέρα της Αθήνας μου λέει μια χαρά μου λέει, σου ταιριάζει και πάρα πολύ. Μήπως να το ξανασκεφτείς. Ωραία. Να ρωτήσω για τα Bachelor γενικά, αν σας έχει τύχει κάτι να πούμε, με συγχωρείτε που διακόπτω πριν φτάσουμε εκεί. Παρακαλώ. Να πούμε και για τον Θανάση, ο οποίος ο Βισκαδουράκης κάνει έναν, ας το πούμε, ξεπερασμένο τηλεοπτικό σκηνοθέτη, έτσι δεν είναι,
Είναι, ναι, ασχολείται παιδί με τη σκηνοθεσία και όλα αυτά. Έχει μια ερωτική απογοήτευση κι αυτός. Με τον φίλο του. Στην αρχή της ταινίας. Mm-hmm. Είναι γκέι δηλαδή. Όχι. Είναι γκέι, αλλά δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος. Αυτός το ξέρει. Αυτός το ξέρει. Το ξέρει. Απλά όταν ήμασταν τότε στη σχολή μαζί δεν είχε δείξει τις σεξουαλικές προτιμήσεις. Το μαθαίνουμε στη διαδικασία δηλαδή του ταξιδιού από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Α, σας είναι άγνωστο μάλιστα. Οπότε ξάφνιασμα κι αυτό. Είναι κι αυτό, ναι. Φαντάζομαι θα σας έχουν ρωτήσει αν κάποιο μπάτσελο στο οποίο έχετε παραστεί, διασκεδάσει ελπίζω, ή κάποιο δικό σας πλησιάζει στο και λίγο σε αυτό που είδαμε. Εύχομαι πως όχι. Κοίταξε, αλλά λίγο να πλησιάζει. Κάποια στιγμιότυπα πιθανότατα να πλησιάζουν, αλλά όλα αυτά μαζεμένα είναι πολύ μεγάλη δόση. Ναι. Πολύ μεγάλη δόση. Είναι αλήθεια ότι ο Τότσικας απάντησε σε αυτή την ερώτηση ότι δεν έχει κάνει μπάτσελορ. Μάλιστα. Εγώ απάντησα ότι έχω κάνει πολλά μπάτσελορ μέχρι να παντρευτώ, οπότε δεν υπήρχε λόγος να κάνω άλλο ένα. Και ο Θανάσης νομίζω ότι ούτε αυτός έκανε μπάτσελορ. Άρα μόνο εσύ έχεις κάνει μπάτσελορ. Έχεις κάνει σε μπάτσελορ. Όχι. Έκανα τώρα που βγαίνει αύριο. Να μην σε πήγε ο Νίκος, ο φίλος σου. Το μόνο μπάτσελο που έχω κάνει είναι αυτό, το που θα βγει αύριο. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχω ακούσει ιστορίες που λένε, ας πούμε, αλλά ξέρεις, το κλασικό εδώ στην Ελλάδα είναι άντε να πας ένα στριπτιτζάδικο, άντε να πας στα μπουζούκια και να καταλήξεις στο στριπτιτζάδικο. Δηλαδή όλα τα μπάτσελορ έχουν να κάνουν με στριπτιτζάδικο. Ναι. Αυτό το μπάτσελορ δεν έχει να κάνει τόσο με το στριπτιτζάδικο και δεν έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό. Ναι, αλλά είδα κάτι χορεύτηρες που φαινόταν από πώς τους. Δεν γίνεται. Μπάτσελορ χωρίς στριπτιτζάδικο δεν έχει νοστιμάδα. Θέλει δηλαδή το πράγμα να υπάρχει έτσι ένα κάτι. Αλλά είναι πολλές καταστάσεις που δημιουργούνται μέσα στην ταινία που έχουν ενδιαφέρον και πλάκα. Εσύ με τη Σωτηροπούλου. Είχαμε παλιά δεσμό. Αυτό το κατάλαβα, μήπως είχατε και τώρα. Δηλαδή αυτό που είδα ήταν ότι. Βέβαια, που πέρασαν γρήγορα τα πλάνα. Δηλαδή ναι, κατάλαβα ότι. Καλά, τόσο πολύ την ήθελα. Ήμουν ευάλωτος όσο ποτέ. Δεν το ήθελα. Τελικά είδε σε αυτά τα μπάτσελο, είναι επικίνδυνα πράγματα. Δεν ξέρει τι μπορεί να γίνουν. Καλό να αποφεύγονται. Καλά είπε η πρωταγωνίστρια. Ότι με λίγα λόγια σήκωσε τα χέρια της και έβγαλε τα μάτια της. Ναι, ναι, βέβαια να αποφεύγονται σε συνδυασμό, γιατί δεν είναι μόνο ότι κάνουν τη βλακεία, είναι ότι πηγαίνουν και στη Θεσσαλονίκη που υποτίθεται ότι είναι ξεμιαλίστρα και το ξέρουν όλοι και τους το υπενθυμίζουν. Είναι κοιτόνια και έχουν κάνει ωραίο διαχωρισμό στους γυναικείους τύπους. Η Γερονικολού είναι η ρομαντική ηρωίδα, η Τόνια έχει κάτι μοιραίο επάνω της, ναι. Κάτι... Έτσι πολύ ευγενικό και γλυκόμιλιο, αλλά ξέρεις ότι μπορεί να σε παρασύρει και λίγο. Δεν είναι. Ναι, ναι. Είναι χορεύτρια ταγκό, ναι. Έχει δηλαδή μια. Στα κόκκινα. Χορεύτρια ταγκό. Ναι. Συμπορεύεσαι το ψί. Κοιτά κάτι παράξενα. Σε κοιτάνε παράξενα, γιατί έχει αυτό το ύφος πάλι. Είναι αυτό του παιδιού που την έχει κάνει την αταξία. Ναι, αυτό το ύφος έχει πάντα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο να συμπληρώσουμε. Δεν έχουμε πει όμως όλους τους πρωταγωνιστές. Τους είπαν σχεδόν όλους, τους είπαν και στο βίντεο. Okay, και... άμα τους έχουμε πει όλους, είμαστε εντάξει. Έχουμε ξεχάσει την Αλεξάνδρα. Την Ταντά. Ναι. Αλεξάνδρα τώρα με κόλλησες και εμένα. Πασχαλ. Ρε παιδιά. Δεν θα παρεξηγηθεί η γυναίκα. Συμβαίνουν και αυτά. Είσαστε και ξενυχτισμένοι. Είστε στη Θεσσαλονίκη. Μπήκατε στα αεροπλάνα. Είχατε καθυστερήσεις. Είναι ηθικό. Είναι ηθικό ζήτημα. Η αγορίτσα οικονόμου. Η αγορίτσα οικονόμου. Που δεν είπαμε το όνομά της. Αλλά την είδαμε στα πλάνα. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Μακάρι να την έχουμε την καλή επιτυχία, γιατί είναι εποχές πάρα πολύ δύσκολες έτσι κι αλλιώς, αλλά πόσο μάλλον για τον ελληνικό κινηματογράφο είναι πολύ δύσκολο. Ωστόσο, εποχές. Υπάρχει ένα ωραίο στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί με την ταινία, που είναι ότι έχουμε δει πάρα πολύ συχνά ρομαντικές κωμωδίες ή κωμωδίες από την πλευρά της γυναίκας. Αυτή είναι. Έχει ανδρικό προσανατολισμό και πολύ έξυπνα τοποθετημένο, διότι όπως ξέρεις το σινεμά τον άντρα τον ξεκουνάει μια γυναίκα να πάει. Αλλά όταν ο άντρας θέλει να πάει για τον ενδιαφέρει το θέμα, εδώ έχουμε κάτι καινούριο στον ελληνικό κινηματογράφο που τα βήματά του είναι αυτά που είναι, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό και σας εύχομαι καλή επιτυχία, διότι προσπαθήσατε να κάνετε κάτι διαφορετικό. Μακάρι να είναι καλό τάξη την ταινία. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία στα χειρίσματα. Πάντως το τρέιλερ δείχνει πάρα πολύ ωραίο, ρε παιδί μου. Πολύ εξωκαρδιά. Με πολλά στοιχεία. Σίγουρα, βλέποντας την ταινία, ο άλλος θα έχει περάσει αρκετά ευχάριστα 2 ώρες από τη ζωή του. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό. Διόρθωσε παρακάτω με του τρομάξου. Βάλε τα popcorn, βάλε λίγο το διάλειμμα, βάλε το. Λοιπόν, καλή επιτυχία, παιδιά.